Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι από την εξέλιξη της συζήτησης σήμερα ήδη έχει καταρρεύσει αυτός ο ατεκμηρίωτος, άγαρμος και αδέξιος πολιτικός αντιπερισπασμός που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας ακριβώς να αντιστρέψει το σε βάρος της αρνητικό κλίμα από όλη τη συζήτηση της προηγούμενης περίοδου για τα σκάνδαλα στο χώρο της υγείας, για το σκάνδαλο Νοβάρτης και τις παρεπόμενες εμπλοκές στελεχών, πολιτικών προσώπων που τώρα πλέον επίσημα, με θεσμικό τρόπο, έχει ανοίξει η διερεύνησή τους. Κατέρευσε λοιπόν αυτός ο αντιπερισπασμός επειδή έχουν καταρρεύσει όλες οι γραμμές άμυνας που χρησιμοποίησε μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη γραμμή άμυνας ήταν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είναι σκευωρία. Από την προηγούμενη συζήτηση αυτή η υπόθεση αποδείχθηκε πόσο γελία και αστήριχτη ήταν. Η δεύτερη γραμμή άμυνας ήταν υπάρχει σκάνδαλο, αλλά αυτό δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια ιστορία συναλλαγής φαρμακευτικών εταιριών με γιατρούς. Και αυτό επίσης αποδείχθηκε εντελώς αδύναμο και αβάσιμο να το υπερασπιστεί οποιοδήποτε. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι δυνατόν οι φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ, επενδύουν κάθε χρόνο στην διαμεσολάβηση και στην προώθηση των προϊόντων τους, είναι σαφές ότι έχουν προνοήσει να υπάρχει πολιτικό χρήμα το οποίο κατευθύνεται σε αυτούς που διαμορφώνουν το παιχνίδι και βάζουν τους κανόνες. Και η τρίτη γραμμή άμυνας ήταν αυτή την οποία επιχείρησε αυτές τις μέρες, ότι υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχουν προφανώς και εμπλοκές πολιτικών που πρέπει να διερευνηθούν, αλλά και εσείς τα ίδια κάνετε. Αυτό μας είπε χοντρικά με την πρότασή της. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά καταραίει αυτή η επιχειρηματολογία επειδή ακριβώς προσβάλλει τον κοινό νου. Και τι λέει ο κοινός νους? Εδώ είχαμε για χρόνια μια εστία ανομία στο δημόσιο βίο. Είχαμε καταγεγραμμένες ανομικές συμπεριφορές. Υπήρχε πάρτι στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου και αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά άνοιξε μέτωπο με τη διαφθορά, με τις παθογένειες, με τις τρευλώσεις, με την προκλητή ζήτηση, με τη σπατάλη, με τη διαφθορά στον τομέα της υγείας. Είναι λοιπόν καταφανώς ανυπόστατη η προσπάθεια να εγκαλεστούν αυτοί οι οποίοι έβαλαν την ατζέντα της ηθικοποίησης στο σύστημα υγείας ότι και αυτοί είναι μέρος του πάρτι και μέρος αυτής της φαυλότητας. Γι' αυτό κατέρευσε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, με ισχυρό και παταγώδη τρόπο αυτή η προσπάθειά σας. Στις δύο υποτιθέμενες βασικές κατηγορίες. Ήδη έχει απαντήσει ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής, νομίζω εξαιρετικά. Ήταν προφανώς αδύνατο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015, σε συνθήκες γενικευμένης αστάθειας, όταν η τιμολόγηση και η αρχιτεκτονική της αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, ήταν αντικειμενικά αδύνατο να υπάρξει έκδοση δελτίου τιμών στο πρώτο εξάμηνο. Μόλις ολοκληρώθηκε η συμφωνία, μόλις ψηφίσει ο νόμος 4336 τον Αύγουστο, δρομολογήθηκε η διαδικασία και φυσικά βγήκε το δελτίο τιμών μετά από μία διαδικασία τεχνικής προετοιμασίας και διαβούλευσης που κρατάει 2 με 3 μήνες. Αυτό γίνεται πάντα. Και απορώ που ρώτησαν οι συνάδελφοι από το ποτάμι γιατί, λέει, καθυστέρησε και ο Ξανθός να το βγάλει το δελτίο τιμών. Γιατί τόσο χρειάζεται και γιατί ειδικά σε αυτό το δελτίο τιμών υπήρχαν επιπλέον τεχνικές δυσκολίες. Διότι για πρώτη φορά, αγαπητοί συνάδελφοι, είχε ψηφιστεί η ρύθμιση που έπρεπε ο ΕΟΦ
να πάρει όχι μόνο τις τρεις χαμηλότερες τιμές των non-patent φαρμάκων από την Ευρώπη, αλλά έπρεπε να πάρει και τις τρεις χαμηλότερες στα off-patent. Και έπρεπε να διασταυρώσει σε πόσα από αυτά υπήρχαν γενώσιμα για να βάλει το 50%, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Τη μείωση δηλαδή του 50% σε σχέση με την τιμή του πρωτότυπου φαρμάκου. Υπήρχαν λοιπόν ιδιαιτερότητες και έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του ΕΟΦ και μπορέσαμε πραγματικά μέσα στο Δεκέμβριο να βγάλουμε το δελτίο τιμών όπως βγαίνουν όλα τα δελτία τιμών του δεύτερου εξαμήνου όλων των χρονών, σε όλες τις χρονιές. Παραμονές Χριστουγέννων βγαίνουν τα δελτία τιμών. Εξηγήθηκε ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, είναι αστήριχτη, είναι ασύνταχτη αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή δεν μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη από τιμή έκδοση τιμών. Έχει εξηγηθεί ότι από τα πρώτα μνημονιακά χρόνια και ειδικά από το 2015 και μετά έχουμε σταθερή, κλειστή, δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έξω νοσοκομειακή 1,945 δις. Δεν υπάρχει λοιπόν ζημία. Τα ίδια λεφτά πληρώνει κάθε χρόνο το κράτος δια των νοσοκομείων και του ΕΟΠΗ. Και βεβαίως δεν μπορεί να προκύψει ελάττωση εσόδων του δημοσίου, όπως αναφέρεται, τελείως ασύντακτα και παραπιστικά. Στοιχειωδώς οι συντάκτες του κειμένου δεν έχουν επίγνωση του τι λένε. Λες και έχει έσοδα το δημόσιο από την αγορά φαρμάκων. Νομίζω ότι ήταν και αυτό αποτέλεσμα μιας πρόχειρης και προσανατολισμένης σε μια επικοινωνιακή προσπάθεια να πετάξουμε λίγο λάσπη, να θολώσουμε τα νερά, να μειωθεί το πολιτικό κόστος το οποίο έχουμε υποστεί την προηγούμενη περίοδο. Το δεύτερο σημείο στο οποίο μας εγκαλούν είναι γιατί λέει, προσέξτε, στο δελτίο τιμών του 16 δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη μείωση. Υπήρξε μείωση, αλλά δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Να το πούμε λοιπόν για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Τον Αύγουστο του 2015, στα πλαίσια της Οδυνηρής Συμφωνίας, για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση έβγαλε από τη μέση τον ακρογωνιαίο λίθο των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση και στην αποζημίωση των φαρμάκων, που ήταν η προστασία των off-patent και των γενοσίμων φαρμάκων που είχαν εγκριθεί στην κυκλοφορία πριν το 2012. Αυτή ήταν μια διάταξη που είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και προστάτευε από τις συνεχείς ανατιμολογήσεις την πλειονότητα των κυκλοφορούντων φαρμάκων. Η Τρόικα απέτησε αυτή η στρέβλωση να μην υπάρχει. Και τότε βεβαίως συμφωνήσαμε, επειδή ακριβώς θέλαμε να αποφύγουμε ένα ραγδαίο και ανεξέλεκτο ντάμπινγκ τιμών, το οποίο θα έβγαζε φτηνά και αποτελεσματικά φάρμακα από την κυκλοφορία, θα τα υποκαθιστούσε με ακριβότερα πρωτότυπα και άρα θα επιβάρυνε και τη συνολική δαπάνη και την τσέπη των ασφαλισμένων, τότε λοιπόν συμφωνήσαμε ότι αυτή η απομείωση σταδιακή των τιμών θα γίνει με ένα σε βάθος διετίας-τριετίας, βάζοντας φίλτρα που δεν θα επιτρέπουν την απότομη πτώση των τιμών, για να παραμείνουν στην αγορά τα αξιόπιστα και ποιοτικά φάρμακα με τα οποία ρυθμιζόταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιαίτερα των χρονιών πασχόντων. Και βάλαμε λοιπόν ότι σε κάθε ανατιμολόγηση η μέγιστη μείωση θα είναι 10%. Και στο συγκεκριμένο δελτίο τιμών, λόγω στρεβλώσεων που είναι τώρα δύσκολο να εξηγήσει κανένας, δόθηκε η δυνατότητα, κάτι το οποίο το προέβλεπε απολύτως ρητά ο νόμος και ήταν και υποχρεωτικό για τον Υπουργό Υγείας να το αποδεχθεί, δόθηκε η δυνατότητα σε
εταιρείες φαρμακευτικές να κάνουν μεγαλύτερη μείωση από την τιμή που τους έβγαλε αρχικά ο ΕΟΦ. Αυτό οδήγησε σε αυτά τα υποτιθέμενα 200 φάρμακα στα οποία αναφέρεται το κατηγορητήριο, οδήγησε σε μία μείωση γύρω στο 25-30%, όταν ο μέσος όρος της μείωσης των γενοσύμων στο ίδιο δελτίο τιμών ήταν 7,15%. Τέσσερις φορές περίπου παραπάνω δηλαδή μειώθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα φάρμακα σε σχέση με τα υπόλοιπα γενώσιμα. Και πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Κουρουπλής ότι στη μαύρη βίβλο που έβγαλε το Φλεβάρι του 2016 η Νέα Δημοκρατία μιλούσε ρητά ότι προβλέπεται, λέει, στο επόμενο δελτίο τιμών δραματική οριζόντια μείωση στις τιμές των γενοσύμων με αποτέλεσμα τη συρρήκνωση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αυτή η δραματική μείωση στο κατηγορητήριό σας γίνεται μη ενδεδειγμένη μείωση. Σοβαρευτείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί σας παρακολουθεί ο κόσμος και εκτίθεστε. Και ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα που βγάζω εγώ από αυτή την ιστορία? Είναι ότι όταν ζοριστεί η Νέα Δημοκρατία, όταν αρχίσει ο έλεγχος της δικαιοσύνης και της Βουλής να πλησιάζει, τότε πουλάει παραδοσιακά κοινωνικά της στηρίγματα, παραδοσιακές κοινωνικές συμμαχίες, ενοχοποιεί συλλήβη την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, ενοχοποιεί τους γιατρούς, προκειμένου να σώσει το πολιτικό της αρχείο. Αυτή είναι η ουσία, αγαπητοί συνάδελφοι, και είναι πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας για αυτή την παράταξη που θέλει με αυτούς τους όρους να κυβερνήσει. Γελάει ο κόσμος όταν ακούει το επιχείρημα ότι εσείς είσαστε απεινείς διώχτες της φαρμακοβιομηχανίας και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει βρει μαζί τους, τα έχει βρει με το κεφάλαιο και τους κάνει τα χατήρια. Ποιο σοβαρό πολίτη, ποιο σοβαρό επιχειρηματία, εσείς που μιλάτε για επενδύσεις, για επιχειρηματικότητα, για ιδιωτική οικονομία της αγοράς, για απασχόληση, κοροϊδεύετε τον κόσμο επειδή ακριβώς έχετε βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, και αυτό απασχολεί τον κόσμο, είναι ότι από αυτή τη συζήτηση περί διαφθοράς, περί πάρτης στον χώρο της υγείας, περί συναλλαγών, δεν μπαίνει ως πολύ κρίσιμη παράμετρο σε αυτή τη συζήτηση η όντως πολύ σημαντική οικονομική επιβάρηση που έχουν δεχθεί οι πολίτες αυτά τα χρόνια. Εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική οικονομική επιβάρηση. Μέσο σταθμικά είναι στο 25%. Ήταν γύρω στο 10-12% στην αρχή της κρίσης. Με δικά σας μέτρα πολιτικής, 1 ευρώ ανασυνταγή, διαφορά λιανικής ασφαλιστικής τιμής, ένταξη στην αρνητική λίστα πολλών κατηγοριών φαρμάκων, στρεβλώσεις στο μηχανισμό των αποζημιωτικών, επιβαρύνθηκε ο κόσμος. Το 15 περίπου ήταν γύρω στο 25-26% και σε αυτά τα επίπεδα έχει παραμείνει μεσοσταθμικά η συμμετοχή των πολιτών στο κόστος της αγοράς φαρμάκων. Και εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορέσαμε αυτή την περίοδο να υπάρξει εκεί μια σοβαρή ανακούφιση. Γιατί ήταν σκληρό το πλαίσιο, υπήρχαν στρεβλώσεις, υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί και απαιτούνταν ισοδύναμα για κάθε ελάφρυνση. Είμαστε όμως περήφανοι ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο κάναμε μια παρέμβαση τομή. Διασφαλίσαμε την καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στη συνταγογράφηση φαρμάκων, όσο ακριβά κι αν είναι. Και αυτό βεβαίως οδήγησε σε μια συνολική αύξηση της δαπάνης
για την οποία παραπιστικά μας κατηγορείτε, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι τα λεφτά που πλήρωσε το κράτος ως δημόσιο και ως ΕΟΠΗ ήταν ακριβώς τα ίδια σταθεροποιημένα στο 1945. Γι' αυτό και κατά την άποψή μας το στίχημα της επόμενης περίοδου είναι με ένα συνδυασμό παρεμβάσεων να πάμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση αυτής της επιβάρησης. Και αυτό το οποίο συνεννοούμαστε τώρα και μελετάμε σε συνεννόηση και με τη φαρμακοβιομηχανία και με τους θεσμούς είναι να πάμε σε μια προοπτική όπου θα έχουμε ελαχιστοποιημένη ή και μηδενική συμμετοχή όταν ο πολίτης επιλέγει γενόσιμο. Διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και την αυξημένη διείσδυση γενοσίμων, ποιοτικό γενοσίμων στην ελληνική αγορά, άρα και τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας και τη βιωσιμότητα της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής, που είναι όντως ένας τομέας προνομιακός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με υψηλή προστιθέμενη αξία, με εξαγωγές, με θέσεις εργασίας κλπ. Και βεβαίως είχαμε πει από την αρχή ότι αυτή η συζήτηση για τα σκάνδαλα για μας δεν είναι ένα εργαλείο για να εγκαλέσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να τους αποδώσουμε μομφές και να τους εκθέσουμε στην κοινωνία. Άλλωστε οι πολιτικές τους ευθύνες, όπως είχαμε πει και τότε, ήταν αυταπόδεικτες. Εμείς κυρίως κάναμε αυτή τη διερεύνηση και θα τη συνεχίσουμε να την κάνουμε μέχρι το τέλος. Πρώτον, για να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά περί συγκάλυψης και ομερτά στο πολιτικό σύστημα. Και δεύτερο και κυρίως, για να εντοπίσουμε τα θεσμικά ελλείμματα και να θωρακίσουμε το σύστημα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Και ήταν εύστοχη η παρατήρηση του κ. Μαυρωτά. Εμείς όντως έχουμε θεσμικό πλεονέκτημα στο πεδίο του φαρμάκου. Διότι αυτά τα χρόνια, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντικσοότητες, καταφέραμε με μια δέσμη παρεμβάσεων για πρώτη φορά να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες και κανόνες. Έχουμε μια διαφανέστατη διαδικασία τιμολόγησης από τον ΕΟΦ, με εξαιρετική δουλειά του επιστημονικού δυναμικού και με την εγγύηση της διοίκησής του και ιδιαίτερα της Προέδρου του, της Κατερίνας Αντωνίου, που είναι ένα πρόσωπο με υψηλό επιστημονικό κύρος, με κατάρτιση, με ήθος διακυβέρνησης, με εντιμότητα και με θεσμική αξιοπιστία. Γιατί το ήθος και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έχει και ταυτότητα. Προσωποποιείται σε αυτή τη χώρα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν διαφανέστατη διαδικασία τιμολόγησης. Έχουμε βγάλει 5 δελτία τιμών και δεν έχει πει κανείς κουβέντα. Κανένας από τα αλληλοσυγκρουόμενα και αντιτιθέμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουμε κάνει διαδικασία αξιολόγησης πρώτη φορά στη χώρα των νέων καινοτόμων φαρμάκων για να γίνεται η συζήτηση για τη θεραπευτική τους αξία και όχι μόνο για το κόστος τους. Έχουμε κάνει επιτροπή διαπραγμάτευσης για να έχουμε προσιτές τιμές στα ακριβά φάρμακα. Έχουμε πάρει και διεθνείς πρωτοβουλίες γι' αυτό, αναφέρθηκα την προηγούμενη φορά. Ενσωματώνουμε πρωτόκολλα, σοβαρά πρωτόκολλα, θεραπευτικά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ξαναοργανώνουμε το τοπίο στον χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης, στα ιατρικά συνέδρια, επιβάλλουμε δημοσιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών των εταιριών με γιατρούς, με επιστημονικές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους στον χώρο του φαρμάκου. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια. Ο χώρος του φαρμάκου με αυτές τις παρεμβάσεις, στο βαθμό που προχωρούν και ολοκληρώνονται, προφανώς οχυρώνεται και θωρακίζεται απέναντι στις αιστείες ανομίας και διαφθοράς. Και επιτρέψτε μου να τελειώσω λέγοντας ότι πραγματικά ματαιοπονείται αν νομίζετε
ότι μπορεί να πιάσει τόπο η προσπάθεια συμψηφισμού ευθυνών. Αν νομίζετε ότι μπορεί να πείσετε ακόμα και ένα καλό προαίρετο πολίτη αυτής της χώρας ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο και αυτό έχει ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική, συλλογική και προσωπική αξιοπιστία. Όταν εσείς αγαπητοί συνάδελφοι αφήνατε τον κόσμο ακάλυπτο από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εμείς πρωτοστατούσαμε στην ίδρυση κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε, από τις πρώτες προτεραιότητες που τα αναλάβαμε, είναι να εξαλείψουμε την υγειονομική φτώχεια στη χώρα. Όταν εσείς με σχέδιο αποδιοργανώνετε τη δημόσια περίθαλψη, κλείνατε νοσοκομεία, κλείνατε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, διώχνατε χιλιάδες γιατρούς έξω από το σύστημα, καταργούσατε κλίνες, συγχωνεύατε, παγώνατε τις προσλήψεις, υποχρηματοδοτούσατε δραματικά το σύστημα, εμείς δίναμε αγώνες για τη δημόσια περίθαλψη και όταν αναλάβαμε, η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να είμαστε μεροληπτικοί υπέρ του ΕΣΥ. Να κινητοποιήσουμε πόρους, ανθρώπινους και υλικούς. Να στηρίξουμε ένα σύστημα που παράπε και το οποίο κρατήθηκε όρθιο, λειτουργικό, αξιόπιστο, χάρη στην εξαιρετική δουλειά του προσωπικού του, των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων. Και κυρίως το καταστήσαμε προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. Για να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα του αποκλεισμού των ανασφάλιστων ανθρώπων. Εσείς λοιπόν συγκαλύπτατε το πάρτι. Το γιατί ακριβώς θα το διερευνήσουμε και θα βρούμε τις άκρες. Εμείς αυτό το πάρτι το φέραμε στο δημόσιο βίο μπροστά, το κάναμε κεντρική πολιτική συζήτηση, βάλαμε μπροστά θεσμικές διαδικασίες διερεύνησης, ελέγχου και απόδοσης ευθυνών. Αυτή είναι η τεράστια πολιτική μας διαφορά. Η τεράστια πολιτική μας διαφορά. Εμείς λοιπόν, είτε το θέλετε είτε όχι, έχουμε και το ηθικό και το προγραμματικό και το αξιακό πλεονέκτημα να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα και να αναμορφώσουμε πλήρως, να εξυγειάνουμε αυτό το φαύλο τοπίο στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου, διασφαλίζοντας ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών αυτής της χώρας πιάνουν τόπο και δεν πάνε σε τσέπες ημετέρων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων.